Επέρασε σήμερα η ώρα σου. Αμέ. Η ώρα σου επέρασε σήμερα. Ασφαλώς βέβαια. Δεν πέρασε γιατί εγώ κάνω ανθρώπους παρέα. Έτσι, έτσι. Είμαστε και κακοί αλλά το χώνομενε. Εμείς είμαστε και καλοί και κακοί. Εντάξει. Άμα μας επιράξουν γίνομαστε κακοί. Οι κριτικοί. Ναι. Εγώ δεν ασφαλίδια μου. Όχι, 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 ο τρελός, καλά κατέβασα να τα βάλουμε τώρα. Έτσι. Όχι σε πειράξει. Έτσι. Καλά του έργου. Ναι, πολύ καλά. Έτσι, έτσι, έτσι. Θα σου πω όμως να αναλύσω μια ιστορία. Έτσι, έτσι. Ξέρει πολλά ο Παλομήρων. Πάμε να πούμε το ζαλάκι. Με το ζαλάκι απέξτρα, με το ζάλι. Πάρε το δοξάρι. Πάμε. Thank you.
καλάμι πως πονάει σαν καρπαλί. Είμαστε καλά. Εσύ πόσο χρόνο είπες πως είσαι? Πόσο είναι? Πόσο χρόνο είσαι? 91. Και είσαι από ποιο χωριό? Τα Ακτούντα, τα Οτβίλη. Ακτούντα. Και πώς έλεγε το επίθετό σου? Μουργενάκης. Το Λαγουδάκι, γνωρίζετε τον Γιώργη? Το Καραχά. Όχι, το Λαγουδάκι, το Γιώργη, το Γεράρι, γνωρίζετε τον, από τα Ακτούντα είναι. Ναι. Γνωρίζετε τον? Ναι, μα είναι το Τζιμπάκι. Όχι, έπα κάθεται. Έπα, μπορεί να έρθει. Όπου το λες. Ναι, ναι, στα Καμίνια. Στα Καμίνια κάθεται. Ο Γιώργης. Ο Γιώργης, ναι, ο Γιώργης. Ναι, συγγενής μου είναι. Ναι, ναι. Θες να του πέψεις χαιρετίσματα? Ναι, ναι. Ήταν λίγος, θα τα πάω εγώ. Ναι. Ο Απτομύρος από τα Ακτούντα χαιρετίσματα. Εντάξει, θα το πω εγώ. Το πρώην γερατζή. Ναι, τον πρώην. Από όχι, ποιος άλλος γερατζής ήταν μεγάλος? Από τα Ακτούντα, ποιος άλλος ήταν γεράρης παλιός? Ο Καραβίτης. Ο Καραβίτης. Αλέκος. Ο Αλέκος. Ναι. Στην Αμερική ήταν αυτός? Ναι. Τέσσερις είναι οι λεβεδίες από Γαλέντη κρίζει. Ψήλος, Λαγός, Τεροδίνος, Αλέκος, Καραβίτης. Αυτή ήταν. Δυνατοί γεράρες. Ναι, ναι. Αλλά και εμείς θα πάει, είμαστε δυνατοί. Αμέ. Με το Μανούσο πάει. Συγχαρητήρια. Παίρνει ωραία ρελία. Τι κοντεύτε που παίζεις. Όταν σου ακούσει. Λες τα ρούια και πάτσε, και πάτσε το πόδι. Ναι, 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 ναι. Έτσι έπαιζε στο χωριό μου Παντρομιχάλης, έπαιζε πατητή κοντιλιά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ το ίδιο. Μανούσε και εσύ, καλό βράδυ. Να είστε καλά, δάσκαλε. Και εσύ, Μύρο, μικρέ, θα σε γράφω με γράμματα σωστά, μη σε γράφω βουλγάρικα γράμματα. Συμφωνείς? Βεβαίως. Την άλλη φορά έβαλα βουλγάρικα γράμματα. Και χαίρομαι που... Με όμικρο γιώτα με έγραψε την προηγούμενη φορά. Χωρίς, δες και ήσουν να κλείσουν με 5 γράμματα. Η μεγάλη μου χαρά είναι που παίζω και με μεγάλους ανθρώπους όπως ο Γιώργος Μύρωνας, που είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και αυτός. Απόψε πέμπω με χαιρετίσματα του Γιώργη του Λαγουδάκη. Και του Γιώργη του Λαγουδάκη πολλά χαιρετίσματα και σε όλο τον κόσμο, στο σχολοτήριο. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Και θα παίξουμε. Μέχρι την επόμενη φορά. Ναι. Γεια σας και χαρά σας. Και να προσέχετε. Και καλή μέρα. Τα λεφτά σας. Όχι, κακό το πες. Κι αμέ. Από τη γλωσσού γυναίκα. Από τη γλωσσού, χειρότερα. Παναγία. Ο Παρμπαμύρωνας... Την καλύτερη κουβέντα είπε, η καλύτερη γηθιά. Ο Παρμπαμύρωνας μία ιστορία, αν έχω... Για πες μια ιστορία. Πέστε μια από τα Ακτούντα. Δεν έχω πολλές. Την καλύτερη πες. Μας έλεγες προχθές που έρθει την άλλη φορά και μας έλεγες στο χωριό που έχεις κάτι στις Κατσκαλίτσες που το ένα και το άλλο. Όχι τέτοια πράγματα. Όχι. Το εσύρουνε μαρτύρους. Όχι. Όχι μαρτύρους, στο χωριό. Ναι, στον πόλεμο, στον πόλεμο, αυτό στον πόλεμο, ναι. Στον πόλεμο, να πει. Έπιες ποτέ σου στην Κλεψά. Με το γερμανό πες που σου έλεγε μπουμ μπουμ. Α, ναι, ναι. Και σε έβαλε μέσα, για πες. Ναι, αυτό. Επί γερμανό είχα πήγαινα τα πράγματα σε έναν άλλο. Να ξέρω. Και ήταν ένα σπίτι. Σου πήρα και τίποτα. Δεν έχεις παράπονα. Ένα γερμανό μου λέει κόμ, 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 κόμ. Και με βάλει ένα σπίτι, λέει μπουμ μπουμ, μπουμ μπουμ, δεν θα με σκοτώσει. Και μπαίνω μέσα και μου δίνει τυρί, γαλιέτα. Όπως το για αυτό τώρα, μαλλότσι. Εντάξει. Είχανε βολή. Τι ήρθαν οι όρμοι για να με σκοτώσουν, να με βάλουν μέσα. Να μην φάει καμιά δέσποτη. Ναι. Αλλά, άκου να σου τώρα. Άλλη μια φορά πάλι, έδρα έναν σπολογαγό. Ξέρεις γιατί. Πράγμα θα σου έκαμε. Εγώ ήμουν τετρονομικού και είχα φάρμακα στον Όλυμπο. Και έρχεται ένας και μου λέει «Αλήθεια μου ρε κολοκλήθηκε, πως το ρωτάς και μου είστε λέει φάρμακα». Λέω «Τι ένας υπολόγαζε». Ας όπαινε κι αυτοί. Είναι κομμουνιστές, δεν είναι Έλληνες. Το μίλησα με τον καλύτερο τρόπο. Μέχρι τρεις φορές.
τον εθέτω και όπως είχα ένα χωρίο στον όριμο, στον αγωνό, θα το κάνω, το εθέτω, γιατί μάλλα τα χέρια μου, εδώ είναι, μπορούσα τα χέρια μου. Του θέτω, του θέτω, γιατί τον τρεις πάει. Έπαιγα και πήγα Θεσσαλονίκη, είχα δουλειά. Λοιπόν, πήγα και βρήκα δύο σαντζίδες, στρατιώτες, ένα στέστορα, στο εκτατολή στρατιωτικού. Σε γυρέγανε. Έτσι και τέλος του έκαμε να αναφέρω στον στρατηγό αυτός. Πήγα λοιπόν, όπιλα, πήγα σαν τέσσερα ώρα. Ο στρατηγός του Ιωάννου τον έφυγε με την καπέλα και παίρνω μέσα λέει, δεν ξέρεις ότι ανοπραγιά νοτερό, δεν το ξέρω στρατηγέ μου, το ξέρω λέω, το πώς δεν το ξέρω. Και του λέω, στρατηγέ μου, και εσύ αν πεις κολοκριτικό τα ίδια θα τους κάνω. Εγέλασε. Και πήρα εγώ αέρα. Θάρρος. Αφού σαν να μάθω, 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 σαν να μ
Hallelujah.